κάποια άλλη. Δύο λόγια, να το κοιτάρω το πρόσφατο αρχικό του συμπτωσίου σκαρπότερ στην εκδήλωση που δείχνει την ευκαιρία του ρωτήτων των πληροδραμών και των γραμμάτων. Είναι γνωστό ότι ο βασικός πυλώνας για να έρθει να πάει μπροστά είναι η παιδεία. Είναι γνωστό ότι την πολιτική παιδεία της παράσει εκάστοτε κυβέρνηση. Εμείς όλοι οι άλλοι, γιατί είμαστε αυτοδείξεις στον πλευρό παράπλευρα να βοηθούμε τον ανέβητο φίλο του πολιτικού του αγώνα και θεωρώ ότι αυτή η συγκεκριμένη κλήρωση βάζει να κατεύθυνση αυτή. Όπως είπα, παράπλευρα να βοηθούμε ακόμα και σε διαδικαστικά θέματα. Πολλές φορές ακούμε εμείς να εξαφάνιζουμε τα παράπλευρα των πολιτικών. Μπορεί να έχουμε μιλάμε σε ευθύνη, παράδειγμα είναι τα παράδειγμα στα σχολεία, ενώ είναι εργασία που έχει αναπτυχθεί σε εμάς η όλη γραφειοκρατική λειτουργία, να ετοιμάσουμε τις καταστάσεις, να δούμε τα δρομολόγια, να είμαστε δίκαιοι κλπ. Επειδή και όταν καθυστερεί και συνήθως καθυστερεί η πολιτεία να στέλνει τα χρήματα για να πληρωθεί αυτοί που ασκούν το διαφορετικό έργο, τα όποια παράπονα γίνονται τα ακούμε εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει όλοι μας να βοηθάμε να συμβάλλουμε την πολιτεία, όπως είπα νωρίτερα, το επίπεδο ενός λαού κρίνεται από το επίπεδο της κουλτούρας και της παιδείας. Θεωρώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση σαν έθνος έχουμε μπροστά μας παιδί που λαμπρό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πάμε καλύτερα. Χρόνια καλά και καλή χρονιά και πάλι. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Λίτα. Κύριε Αντιπροεδριάρχη, στρατηγέ, αρχηγέ της Ελλάσσονος Μειοψηφίας στο Δήμο μας, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και πρώην Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Δημοτικής Κοινωνικής Συμβουλής του Δήμου μας, κύριε Πρόεδρε των Σταυρών, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε των Σταυρών, εκπρόσωπε της Εταιρείας Διαδρομών Εκπαιδευτών, πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρών, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι οι γλυκύτερες φωνές, αλλά και πιο άρτια εκτέλεση από τον τοπέστικο στην βυζαντινή μυθολογία δεν έχουν ακούσει. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο ξεκινάει η σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση την οποία κατά βάση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εθνικός Σύλλογος Σταυρών, τον οποίο θέλω να συγχαρώ για την εκδήλωση αυτή, γιατί έρχεται σε ένα κομμάτι στο πάζο των υψηλού επίπεδου εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρομέων της περιοχής μας, και πραγματικά έχουν καταστήσει τον άξονα Σταυρών Αντιούπολης, δεν θα σταματήσω να το λεπτό, και την πλειονότητα περιοχή του Δήμου Προστοτάτης ως ένα περιφερειακό κέντρο του ποδηλατικού ελληνισμού. Με ιδιαίτερη χαρά θα ακούσουμε σήμερα το βιβλίο, θα παρουσιαστεί σήμερα το βιβλίο της αγαπητής Ρένας Τριανταφυλλίδου, μια προσπάθεια που εκτός από την ίδια, μέσα στην παρουσίαση της αγαπητής κυρίως Παναγίου, μια προσπάθεια που δεν τιμά μόνο την ίδια, αλλά τιμά τον δημοσιογραφικό κόσμο της δράμας, καθώς ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος που βάλεται τελευταία, είναι στο μάτι του κυκλώνα, για τα καλά, αλλά και για τα κακά που προσφέρει σε όλο το κοινωνικό πράγμα της χώρας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται το επίπεδο των δημοσιογράφων και των ανθρώπων της πρωτοβέσου μαζικής επικοινωνίας της δράμας είναι υψηλό και μπορούν να προσφέρουν πολλά στον χώρο της ενημέρωσης. Θα περιμένουμε ιδιαίτερη χαρά να ακούσουμε τον διευθυντή του 15ου Δημοτικού Σχολείου της δράμας να μας πει, να μας δώσει, να μας διαφωτίσει ακόμη περισσότερο σε ό,τι έχει σχέση την ελληνοδοξία, τα γράμματα, τους τρεις ιεράρχες. Τέλος, αφού βοηθήσω σε όλους καλή απόλαυση στην
με υγεία. Να είστε καλά. Το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσει η μέσα στα ελληνικά. Καλημέρα σα. Θα ήθελα να μπορέσω τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλου του καλεσμένου. Παλιό τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ροπαντήσερη και του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου και του Σωμαχία. Αυτά είχα να σα πω, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την ομιλία του κ. Μαυρόπουλου.